Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Χρόνια πολλά και καλή σα ακουστή. Καθαρά Δευτέρα, σήμερα 3 Μαρτίου, και είναι τα νέα από τη τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Γιορτάζει την Αντακούλη μα στη Ξυλαγάνη με το ξεκίνημα τη μεγάλη περίοδου τη Αγία 40η Τράπεζα Αγάπη για όλο τον κόσμο. Παρά τι αντίξωε καιρικέ συνθήκε, όπου οι γυναίκε του Πολιτιστικού Συλλόγου ετοίμασαν την παραδοσιακή φασολάδα και του ρουκουμάδε, καθώ και την παραδοσιακή λαγάνα, τηρώντα για άλλη μια χρονιά το έθιμο, ενώ δεν έλειψε το κέφι και ο χορό παρά τη βροχή. Για άλλη μια χρονιά γιορτάστηκαν τα κούλμα στη Ξυλαγανή με το ξεκίνημα τη μεγάλη περίοδου τη Αγία 40η Τράπεζα Αγάπη για όλο τον κόσμο, παρά τι αντίξωε καιρικέ συνθήκε, όπου οι γυναίκε του Πολιτιστικού Συλλόγου ετοίμασαν την παραδοσιακή φασολάδα για του λουκουμάδε, καθώ και την παραδοσιακή λαγάνα, τηρώντα για άλλη μια χρονιά το έθιμο. Γη, με ποιον, μα τι θέλετε, τίποτα δεν πτωεί. Έφυγα! Κόλπο ποιο είναι? Το κόλπο είναι, το ζυμώνουμε με μαγιά, λίγο αλάτι, ζάχαρη. Για να κοκκινίζουν και όλα, και τους ζυμώνουμε, τους αφήνουμε, ανεβαίνουν και μετά, όπως βλέπετε, το σκάνουμε στρόγγυλος με ένα κουτάλι με νεράκι. Αυτό είναι το παραδοσιακό μας. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλή 40 σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά. Για μια ακόμη φορά στο χωριό τηρούμε το έθιμο εμείς, κάνουμε τη φασολάδα, είχαμε 4 καζάνια φασολάδα, η οποία τελειώνει σε λίγο, τουρσιά, ελιές, λαγάνα, και οτιδήποτε άλλο ζητήσει ο κόσμος και κρασί. Τηρούμε το έθιμο αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθούμε να αναβιώνουμε όλα τα έθιμα του χωριού, γιατί ο πολιτισμός μας είναι τα έθιμα. Και προσπαθούμε να τα έχουμε όλα όπως παλιά. Να σας ευχαριστήσω που για μια ακόμα φορά ήρθατε να μας θυμίσετε για να δείξετε το χωριό μας. Ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς οι οποίοι βοηθάνε, τα κορίτσια του συλλόγου, τον κύριο Τσαμπλή, ο οποίος μας κάλυψε τη μουσική φέτος και ορισμένα έξοδα του συλλόγου, το Δήμο Μαρονίας Απών με μια βοήθεια που μας δώσανε για να κάνουμε το έθιμο αυτό, και όλους τους παράγοντες, τους τοπικούς παράγοντες, τα ισνάφια που λέμε εμείς στο χωριό μας, που με το πενιχρό εισόδημά τους μας βοηθήσαν να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καιρός δεν πτωεί τον Έλληνα πάντως. Εμείς δεν μας πτωεί τίποτα, ούτε ο στουρνάρας ούτε ο καιρός. Παντός καιρού είμαστε. Τα πούμε που λένε, εμείς είμαστε από αυτά, παντός καιρού. Από τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ξυλαγανής δεν έλειψε το κέφι και ο χορός παρά τη βροχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φαναρίου γιόρτασε την καθαρά Δευτέρα παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, μοιράζοντας την παραδοσιακή φασολάδα, την τουρσί και τη λαγάνα, τηρώντας την παράδοση παρουσία τοπικών φορέων, με το κέφι να είναι αμείωτο. Για άλλη μια χρονιά, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Φαναρίου γιόρτασε την καθαρά Δευτέρα, μοιράζοντας την παραδοσιακή φασολάδα, την τουρσί και τη λαγάνα. Το μόνο που έλειψε ήταν το πέταγμα του χαρταετού λόγω της συνεχόμενης βροχής. Σήμερα γιορτάζουμε τα κούλουμα, αλλά δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε. Γίνεται δεν πτωούνται πάντως, ούτε από βροχή, ούτε από... τίποτε. Με τίποτε, από ό,τι βλέπετε. Έχουμε και κόσμο, έχουμε κέφι, έχουμε ζωή. Αλλά δυστυχώς, είπαμε, ο καιρός μας τα χάλασε φέτος.
Παραδοσιακή λαγάνα και η φασολάδα. Ναι, παραδοσιακή η φασολάδα μας, η λαγάνα, οι ελίτσες, ο χαλβάς. Είναι η γνωστή η φασολάδα, αλλά γίνεται πιο νόστιμη με τα ξύλα που γίνεται. Είναι η γνωστή η φασολάδα με τα καρότα, το σέλινο, το κρεμμυδάκι, την ντομάτα. Η ώρα 8 ήμασταν εδώ. 8 η ώρα το πρωί ήμασταν εδώ. Και πάλι έρχομαι στον καιρό, παιδιά, δεν μας βοήθησε καθόλου φέτος. Καθόλου. Θα ήθελα εδώ να σταθώ και να ευχαριστήσουμε τα Market. Είναι χορηγία από τα Market. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Λιβεριάδου για τη συμπαράστασή της. Το παρόν έδωσαν και τοπικοί φορείς. Να ευχηθούμε καλή χρονιά, καλή Σαρακοστή για στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φαναρίου. Βλέπετε, παρόλο ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ χάλια, δεν πτωούνται. Είναι εδώ από το πρωί, ήρθαμε να τους επισκεφτούμε και να τους ευχηθούμε να είναι γερές και του χρόνου για να ξανακάνουν και να γιορτάσουν τα κούλουμα. Καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα να έχουμε όλοι με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή Σαρακοστή σε εσάς προσωπικά και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας βοηθάει καθόλου σήμερα, αλλά όπως βλέπετε τα κορίτσια μας είναι παντός καιρού, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καλή Σαρακοστή σε όλους, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο και καλό Πάσχα να έχουμε. Στη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει σήμερα η κοινωνία μας, τέτοιες μέρες είναι οι μέρες ανάπαυλας και διαφυγής από την καθημερινότητα. Μέσα από εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως ο αξιόλογος και αξιέπαινος σύλλογος, εδώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φαναρίου, ο οποίος πραγματικά αποτελεί μια ανάσα πολιτιστική μέσα στη γενική απραξία, την πολιτιστική απραξία του Δήμου. Στις μέρες που έρχονται, με τη σημειολογία που αυτές έχουν, θα ήταν ουσιαστικό, νομίζω, να αναπτύξουμε περαιτέρω τις αρχές της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, αρετές που έχει με το παραπάνω ο λαός μας, όχι για να αναπληρώσουμε την ανύπαρκτη κοινωνική πολιτική, τις ανύπαρκτες κοινωνικές δομές του Δήμου Κομωτινής, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε όλοι μαζί να σταθούμε όρθιοι σαν κοινωνία. Και θα ήταν ευκαιρία αυτή, μια καλή ευκαιρία που δίνεται από τους συλλόγους, τις τοπικές αρχές, να έρθουν επιτέλους στους οικισμούς, στους εγκαταλειμμένους οικισμούς, να δουν τα πραγματικά, τα ουσιαστικά προβλήματα που υπάρχουν, που έχουν έρθουν εδώ από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Εύχομαι καλή Σαρακοστή. Ο Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Στρακιωτών Μεσοχωρίτες γιόρτασε με πολύ κέφι την καθαρά Δευτέρα στην αίθουσα του Συλλόγου λόγω των κακών καιρικών συνθήκων με πολλά παραδοσιακά εδέσματα όπου τη τιμητική τους είχαν ο χορός και το τραγούδι. Για άλλη μια χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στρακιωτών Μεσοχωρίτες γιόρτασε με πολύ κέφι την καθαρά Δευτέρα στην αίθουσα του Συλλόγου λόγω των κακών καιρικών συνθήκων με πολλά παραδοσιακά εδέσματα. Να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Σαρακοστή. Κάθε χρόνο, όπως και πέρσι και τις άλλες χρονιές, μαζευόμαστε εδώ πέρα στο χωριό. Τιμούμε το έθιμο αυτό κάθε χρόνο, όπως βλέπετε και με όλες τις αντίξουες συνθήκες, καιρικές θα ήθελα να πω πιο πολύ. Ο κόσμος κάθε χρόνο μας τιμά και κάθε χρόνο έχουμε περισσότερο κόσμο, θα έλεγα. Έχουμε όλα τα εδέσματα που κάθε αυτή τη χρονιά έχουν ετοιμάσει οι γυναίκες του Συλλόγου, τα μέλη μας. Μπορώ να πω, είναι η παραδοσιακή φασολάδα μας που κάθε χρόνο γίνεται στα καζάνια παραδοσιακά όπως παλιά. Έχουμε τους χαλβάδες, τα τουρσί, τις ελές και κέφι πάρα πολύ. Κόσμος δεν φτωείται από τις κακές της ηθικής, υπάρχει και το πολιτιστικό κέντρο. Με τίποτα, όπως βλέπετε, δηλαδή έρχεται ήδη ακόμα κόσμος και συνέχεια και περιμένουμε κι άλλους. Ήδη έχουν ετοιμαστεί 3 καζάνια φασολάδα, περιμένουμε τον κόσμο και να ξέρει ο κόσμο γιατί ήταν και φέτος αμφίρροπος ότι κάθε χρόνο η φασολάδα θα γίνει στο Μεσοχώ, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει κάθε αυτού, δηλαδή να το ξέρει ο κόσμος χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη. Όσο θα είμαστε εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα, θα τα κάνουμε συνέχεια τη φασολάδα. Αυτό το παραδοσιακό γλέντι που κρατάει εδώ και 20 χρόνια στο χωριό μας, θα το συνεχίσουμε να το όσο και να δεν θα το αφήσουμε καμιά φορά. Στην εκδήλωση τη τιμητική τους είχαν ο χορός και το τραγούδι. Ξεκίνησε η μεγάλη περίοδος της Αγίας Τεσσαρακοστής. Περισσότερα για το φάρμακο το ψυχό μας μίλησε στο Art Channel Thrakis ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ιωάννης Σιδήρας. Το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Με αυτούς τους στίχους η Ορθόδοξη Εκκλησία
μας εισαγάγει στο μεγάλο γεγονός της ενάρξεως της περίοδου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κυριακή της Τυροφάγου ή της Τυρινής και η Εκκλησία μνίαν ποιεί, αναμιμνίσκεται, θυμάται δηλαδή, την έξοδο των πρωτοπλάστων από την τρυφή του Παραδείσου και ταυτίζεται ο θρήνος και η απελπισία των πρωτοπλάστων μετά την έξοδό τους από την αιωνιότητα με αυτή την πενθυφόρο περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι περίοδος κάθαρσης, ανακαίνησης, πνευματικής προετοιμασίας του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι η περίοδος της Τεσσαρακοστής μια περίοδος τυπολατρική. Δεν είναι ένα μουσιακό είδος, ένα μουσιακό απολίθωμα. Είναι βίωμα, είναι ζωή, είναι προσωπική πνευματική εμπειρία που την βιώνει ο κάθε άνδρας και η κάθε γυναίκα, κάθε ηλικίας, σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές, ανάλογα με την δυνατότητα του πνευματικού ταμείου που έχει ο καθένας μας. Κορυφαίο γεγονός, προδρομικό πριν τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, περίοδος καταλλαγής, συμφιλίωσης, ενώνονται τα διεστώτα, οι διχογνωμίες έρονται, είναι περίοδος σωματικής και ψυχικής κάθαρσης, η νηστεία δεν είναι μία τυπολατρία, ούτε είναι μία τυπική αποχή από τις τροφές. Οι τροφές με βάση τη θεολογία μας δεν είναι κάτι κακό, απλώς είναι μορφή άσκησης, εγκράτειας και στέρησης για κάτι το υψηλότερο, το ανώτερο, το ουσιαστικότερο, που είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού, που με αγώνα σε αυτόν τον στίβο των αρετών, ως αθλητές εμείς οι άνθρωποι τρέχουμε αυτή την περίοδο της πνευματικής δοκιμασίας για να φτάσουμε στον στίβο των νικητών, όπου ο αθλοθέτης και δωρεοδότης Χριστός απονέμει στέφανο, όπως και στους αρχαίους αθλητές, τον Στέφανο της δόξης με την Ανάστασή του. Αυτή η πενθυφόρος περίοδος που συνδέεται πολύ όμορφα και με πολύ σοφία από τους πατέρες με τη σημερινή ημέρα που είναι Κυριακή της Τυροφάγου, γιατί θρηνεί ο Αδάμ και η Εύα την έξοδό τους από τον Παράδεισο, την τρυφή του Παραδείσου, και αυτή η περίοδος ταυτίζεται με την περιπλάνηση του ανθρώπου, η περίοδος της Σαρακοστής εννοούμε, με την περιπλάνηση του ανθρώπου, με την αναμονή και την προσμονή της γεννήσεως του Χριστού που ήρθε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Ταυτίζονται αυτές οι μέρες. Ιερό δίδυμο ονομάζεται η Κυριακή της Τυροφάγου με την Καθαρά Δευτέρα. Και βέβαια μια περίοδος αρχίζει με πολύ όμορφους ύμνους, με πολλές ακολουθίες, η δημοφιλέστατη ακολουθία του ακαθίστου ύμνου στις τέσσερις στάσεις των χαιρετισμών, οι προηγιασμένες θείες λειτουργίες, όλη η πνευματική ζωή της Εκκλησίας μέσα από τη βυζαντινή μουσική, από την κατάνοιξη, με τα χρώματα, με τα λουλούδια της άνοιξης, όλα μας οδηγούν πνευματικά στο μεγάλο γεγονός της Σταυρώσεως και της Εκ Νεκρών Αναστάσεως. Η λαογραφία μας πλούσια, κυρία Τσακύρη. Οι Θρακιώτες απόψε το βράδυ θα πάνε οι νεότεροι να συγχωρεθούν και να δώσουν συγχώρεση και να λάβουν συγχώρεση από τους γεροντότερους, τους πρεσβυτέρους στην ηλικία, τους προβεβικότες στην ηλικία όπως τους ονομάζουμε. Αυτό γίνεται στα σπίτια των Θρακιωτών πάντοτε και τηρείται και μέχρι σήμερα. Και θα πάνε και στην εκκλησιά να συγχωρεθούν στον Εσπερινό της συγχωρήσεως με τον παπά, με το δεσπότη, όπως σε όλες τις άλλες Μητροπόλεις, για να είναι η καταλλαγή μόνιμη και να είναι η πορεία στον έβδιο λιμένα της Αναστάσεως μέσα από προϋποθέσεις πνευματικής προετοιμασίας. Η λαογραφία μας θέλει την Καθαρά Δευτέρα ως Αρχιδευτέρα, ως Πρωτοδευτέρα, ως Καθαρή Δευτέρα, ως πρώτη ημέρα κατά την οποία οι Θρακιώτισσες καθαρίζουν τα σκεύη από οτιδήποτε έχει μείνει αρτήσιμο, εξού και Καθαρά Δευτέρα, και γιατί είναι κάθαρση ψυχοσωματική. Όχι μόνο από τις τροφές, από κάθε τι το κακό και εφήμαρτο. Θέλω να αναφέρω κάτι που οι Βυζαντινοί χρονογράφοι το λένε και είναι άγνωστο στον πολύ λαό. Τρεις μέρες, Καθαρά Δευτέρα, η Τρίτη και η Τετάρτη, τρεις πρώτες μέρες της Αγίας Τεσσαρακοστής, στο Βυζάντιο είχαν μοναστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, η Αυτοκρατορική Τράπεζα του Βυζαντίου, τιμή Σένεκεν,
προσεβασμό για οποιαδήποτε οικονομική συνδιαλλαγή δεν λειτουργούσε και η αυτοκρατορική οικογένεια του Βυζαντίου επί τρεις μέρες έτρωγε αλάβωτα και είχε άκρα νηστεία, μόνο με χόρτα και φρούτα, αυτό που κάνουν στα μοναστήρια μας οι καλόγεροι και οι καλόγριες. Ποια η Βυζαντινή οικογένεια, η αυτοκρατορική αυλή, η αυτοκρατορική οικογένεια? Και την Τετάρτη στην προηγιασμένη, δύο μέρες μετά την καθαρά Δευτέρα, κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων. Αυτό το μνημονεύει και ο μεγάλος Μητροπολίτης Μαρουνίας, Τιμόθεος Μαθεάκης, σε μια μελέτη του, όπως επίσης και ο αδελφός του, ο πρώην παραμυθίας Τίτος, ο αείμνηστος Τίτος. Αυτά δείχνουν ότι ο λαός μας θρησκεύει και πνευματικά ζει αυτό το γεγονός. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι μας επιστρέφουν, βλέπουν την Ισλία ως ένα μέσο άθλησης. Αυτό το μέσο της άθλησης το ορίζει και το θέτει ο Χριστός. Γι' αυτό λέγεται αθλοθέτης, θέτει άθλους για να θέσουμε στόχους και να τους πετύχουμε. Ας απέχουμε λοιπόν από κάθε τι που μας κάνει μικρόψυχους, μας κάνει κατώτερους των περιστάσεων. Οι άνθρωποι άνω θρόσκουσιν βλέπουν προς τα πάνω, δεν είναι για τα χαμηλά. Αυτή η περίοδος ας μας ανεβάσει πνευματικά και με την ευχή της Εκκλησίας ας πλεύσουμε στον ωκεανό που είναι γεμάτο τρικυμιώδη πάθη και δοκιμασίες και λογισμούς και ας φτάσουμε στον εύδιο λιμένα της ηρεμίας και της γαλήνης που είναι βέβαια η εκ νεκρών τριήμερος Ανάσταση του Χριστού. Αυτή η λαογραφία μπολιάζεται με την θεολογία και η θεολογία με την προσωπική εμπειρία και η προσωπική εμπειρία γίνεται πράξη και η πράξη γίνεται βίωμα, αλήθεια, ζωή, τρόπος ύπαρξης. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας Παΐσιος. Το δω ότι δεν τρώμε κρέας, δεν λέει τίποτα. Αν δεν τρως κρέας και τρως ολόκληρο τον αδελφό σου με μνησικακία, δεν έχει αξία αυτή η νηστεία. Δεν είναι ευάρεστη στο Θεό. Γι' αυτό λέμε δεν είναι τυπολατρεία. Είναι τρόπος ζωής και υπάρξεως. Είναι ιεράρχηση αξιών και αρχών στη ζωή μας. Αυτά μας τα προβάλλει η Εκκλησία και μας καλεί σε αυτόν τον στίφο, ο οποίος στίβος στο τέλος καταλήγει στο βάθρο των νικητών. Και εκεί απονέμει τον Στέφανο της Δόξης, ο δωρεοδότης Χριστός. Συγχωρεμένα λέμε οι Θρακιώτες σήμερα το βράδυ, είναι φράση των Θρακών, συγχωρεμένα, μονιασμένα και αγαπημένα. Αυτό το συγχωρεμένα που δηλώνει την καταλλαγή μεταξύ μας, ας είναι οδοδείκτης και πηξίδα μας σε όλη μας τη ζωή και ειδικά αυτή την περίοδο μέχρι και την Ανάσταση. Στις 14 Μαρτίου λήγει προθεσμία για τους ετεροδημότες προκειμένου να καταθέσουν αίτηση και να διαγραφούν από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημότων. Στις 14 Μαρτίου λήγει προθεσμία για τους ετεροδημότες προκειμένου να καταθέσουν αίτηση και να διαγραφούν από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών. Εάν δεν το πράξουν τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, οπότε ψηφίζουμε για Δήμαρχο Περιφερειάρχη όπου υπάρχει δεύτερος γύρος και για το Ευρωκοινοβούλιο, οι ετεροδημότες θα έρθουν αντιμέτωποι με το παράδοξο να πρέπει να ψηφίσουν σε δύο διαφορετικά μέρη της χώρας. Για παράδειγμα, ένας ετεροδημότης που μένει στην Αθήνα είναι εγγεγραμμένο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, πρέπει να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές στο ειδικό εκλογικό τμήμα της Αθήνας και την ίδια ημέρα να βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη για να ψηφίσει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αυτό γιατί οι ετεροδημότες ψηφίζουν σε εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στο τόπο διαμονής τους, αλλά στις αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να μεταβούν στο τόπο που είναι δηλωμένοι ως δημότες. Έτσι, αν ο ετεροδημότης δεν κάνει την αίτηση έως τις 14 Μαρτίου, στις 18 Μαΐου θα ψηφίσει στο τόπο καταγωγής, ενώ στις 25 Μαΐου θα πρέπει να ψηφίσει στο τόπο διαμονής του για τις ευρωεκλογές και στο Δήμο του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, εφόσον βέβαια υπάρξει δεύτερος γύρος. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, 104.247 άτομα είχαν το τίτλο του ετεροδημότη, ωστόσο κατατίθενται συνέχεια νέες αιτήσεις. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ήττα του Παθρακικού στη Τρίπολη από τον Αστέρα με σκόρ 1-0 στα πλαίσια της 27ης αγωνιστικής της Super League, όπου ένας βοηθός αλλίωσε το τελικό αποτέλεσμα, αφού η φάση του μοναδικού γκολ ξεκίνησε από offside. Ήττα στις λεπτομέρειες για το Παθρακικό στη Τρίπολη από τον Αστέρα με σκόρ 1-0 στα πλαίσια της 27ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Παθρακικού έπαιξε καλά το διάστημα από το 30 μέχρι το 45, έχασε κάποιες ευκαιρίες όπως και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι τελικά με ένα γκολ του Ντεβλάσης με κεφαλιά στο 54 πήραν τους 3 βαθμούς της νίκης. Η φάση και τον γκολ του αγώνα. Στο 15 κόρνερ Ρουσέρο με γροθιές ο Θανσιάδης έδιωξε νέο κόρνερ. Στο 16 κόρνερ Ρουσέρο κεφαλιά του Χουάνμα με γροθιές έσωσε ο Θανσιάδης. Στο 20 λεπτό φάουλ του Ρουσέρο κεφαλιά του Καράσκο out.
στο 21 σούτ του Παπαγεωργίου out, στο 40 πλασέ Καθάριου Μόλις out, στο 41 σούτ του Μακρυδημήτρη out, στο 42 σούτ του Σέρο out, στο 45 σούτ του Καθάριου Κόντρες και Κόρνερ, στο 48 σούτ του Εντό out από κεφαλιά πάσα του Μπαράλες, στο 54 σέντρα του Καράσκο κεφαλιά του Ντεμπλάση και το 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης, στο 68 φάουλ του Σέρο κεφαλιά Ζησόπουλου μπλόκαρ Αθανασιάδης, στο 70 σούτ του Τσαμπούρη έσωσε Αθανασιάδης με γροθιές, στο 73 φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι σε χέρι του Ζησόπουλου όταν προσπάθησε να περάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μολίνα, στο 76 σέντρα του Παγιοργίου κεφαλιά Χασομέρι out, στο 85 ευκαιρία του παθρακικού μεσού του Ρωμαίου Εμπόου κόντρες και έδειξε η αμυντική της Τρίπολης, στο ίδιο λεπτό σούτ του Μολίνα μπλόκαρε ο Μπαντής, τέλος στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων σέντρα του Ρωμαίου κεφαλιά του Μακρυδημήτρη μπλόκαρε ο Μπαντής. Διετήτευσε ο κύριος Αρετόπουλος από το σύνδεσμο Τρικάλων. Η σύνθεση του παθρακικού σε αυτόν τον αγώνα Αθανασιάδης Χρήστος στο 86 Μπαϊκαρά Παπαγεωργίου Εμπό Διόκο Ρωμαίου Καθάριο στο 73 Μολίνα Μακρυδημήτρης Τζάνης Μπεν Σαμπάτ και η Γκόρ λόγω τραυματισμού στο 23 αντικαταστάθηκε στο 21 το λεπτό από το Χασομέρι. Αυτά ήταν τα νέα από την τηλεόραση του Art Channel Thrakis μέχρι αυτή την ώρα. Από όλους εμάς, καλή σας.